Κορίτσια μου, σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή και δύσκολη φωτογράφηση με πάρα πολλές απαιτήσεις. Θα ήθελα να έρθει και εσύ μπροστά, γιατί θα τις ενημερώσω για το αβαντάζ. Σαν νικήτρια, έχεις την επιλογή να διαλέξεις τρεις συμπαίχτριές σου. Τώρα θα μου πεις τα ονόματά τους. Οι τρεις συμπαίχτριές σου αυτές θα φωτογραφηθούν πρώτες και δεν θα πάρουν κανένα reference. Πού είναι το αβαντάζ σε όλο αυτό? Δεν βλέπω κάποιο πλεονέκτημα εγώ προσωπικά. Ήρθα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και δεν το ήθελα. Εγώ το θεωρώ αβαντάζ για την Κέισι και για κάθε κοπέλα που θα έχει αυτή την ευκαιρία, γιατί βάζει μπροστά τρεις αντιπάλους, τρεις δυνατούς αντιπάλους. Ωραία, θα διαλέξω τρία κορίτσια. Πιστεύω ότι είναι πιο δημιουργικά από τα υπόλοιπα, κατά τη δικιά μου άποψη. Μία από αυτές είναι η Μαρτίνα, γιατί μας έχει δείξει ότι έχει πάρα πολύ φαντασία και μπορεί να τα απεξέλθει. Θα διαλέξω και την Κάτια, διότι είναι επαγγελματίας και νομίζω το θέλει και η ίδια να το κάνει. Δηλαδή, πιστεύεις ότι η Μαρτίνα δεν χρειάζεται βοήθεια? Πιστεύω ότι νομίζω έχει παραπάνω φαντασία από τις υπόλοιπες. Η φαντασία δεν σχετίζεται με το... Είναι η άποψή μου αυτή. Και λοιπόν, Μαρτίνα, μου έλα ένα βήμα μπρος. Η συμπεριφορά της Σουζάννας είναι αυτή που ξέρουμε, είναι κριτική σε χαρακτήρας. Πετάγεται πάντα, είναι αγενής και το γνωρίζει και η ίδια, απλώς αυτός είναι ο χαρακτήρας της. Εγώ προσωπικά όμως θα απαντήσω εκείνη τη στιγμή, δεν θα κάτσω να μου επιτίθει κάποιος άνθρωπος και να αφήσει υπονοούμενα να αιωρούνται. Ναι, μεν μπορεί να πετάχτηκα, αλλά ήταν τη στιγμή σε τι ήθελα να καταλάβω όντως τι γίνεται. Επειδή είναι φίλη μου και η Μαρτίνα κιόλας, να καταλάβω όντως τι γίνεται. Και το επόμενο όνομα που θα πω. Είδα την Κέισι ότι δυσκολευότανε και της είπα να με διαλέξει εμένα με τα μάτια μου. Είναι η Κάιζερ. Και το είχε καταλάβει και με διάλεξε. Για ποιο λόγο? Διότι και στην Κάιζερ πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς να δει το reference. Ψέματα. Άρα μπροστά μας έχουμε κατ' εσέ τις τρεις δυνατές σου αντιπάλους στο παιχνίδι? Ναι, τις πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι δυνατές. Οκ. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι Κάτια σίγουρα πολύ δυνατή μας το έχει αποδείξει. Και την Κάιζερ επίσης. Τη Μαρτίνα όχι τόσο. Νομίζω είναι στο ίδιο επίπεδο με τις περισσότερες. Επίσης, να σου πω ότι έχεις άλλο ένα εβαντάζ. Μπορείς να διαλέξεις εσύ σε ποια σειρά θα φωτογραφηθείς μέσα στις 20. Θα φωτογραφηθώ 10. Το να φωτογραφηθώ 10 ήταν στρατηγική απόφαση. Το σκέφτηκα και πίστεψα ότι ήταν σωστό για μένα. Τα τρία κορίτσια να φύγουν, να πάνε από εκεί. Πώς αισθάνεστε? Καλά. Εγώ προσωπικά χάρηκα. Κι εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Νιώθω μια ανακούφιση, να σου πω την αλήθεια. Νιώθω τέλεια εγώ. Αυτή τη στιγμή νιώθω τρομερά τυχερή. Ξεκάθαρα. Οι ιδέες που έχω σκεφτεί, επειδή έκανα και κάποιες κινήσεις μπροστά στην υπόλοιπα κορίτσια, δεν θα παίξει η αντιγραφή από εμένα αν δουν τις κινήσεις μου. Ναι. Οπότε, αν δω εγώ τις κινήσεις. Εμένα γενικά με επηρεάζουν οι πόζες, ας πούμε, που βλέπω και καλύτερα να έχω δικές μου ιδέες. Αυτό. Εγώ προσωπικά θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ με το που τελειώσει όλο αυτό, γιατί πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Σιγά σιγά η Κέισι έβγαλε από μέσα της ποιες πέτρες πιστεύει ότι είναι δυνατές. Χάρηκα πάρα πολύ από το πρώτο όνομα που είπε. Ήμουν εγώ, δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο. Γιατί κοίταξε όλα τα κορίτσια, αλλά εμένα με κοίταξε λίγο πιο καρφωτά όταν μου είπε το όνομά μου. Οπότε χαίρομαι. Φτάνει να τα πάω καλά και να συνεχίσω δυναμικά. Στην Κάιζερ παρεξενεύτηκα. Μου έκανε νόημα. Ναι, το άκουσα. Με κοιτούσε, μου έκανε. Γι' αυτό μετά μου κοιτούσε. Εγώ θα έλεγα σίγουρα Μαρτίνα. Η πρώτη που θα με έρχονταν στο μυαλό είναι Μαρτίνα. Γιατί έχει ιδεάρες. Η Σούζη δεν κρατιέται ποτέ. Η Σούζη θύχτηκε, ρε φίλε. Γιατί? Δεν την άκουσε, τι έλεγε. Και η Μαρτίνα λέει, χρειάζεται βοήθεια. Τη λέει, είναι η προσωπική μου γνώμη. Ή και όχι. Η Κέισι. Που είναι καλές. Σουζάνη έλεξε τρεις καλές πέτρες. Που είναι δυνατές. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σωστό αυτό που έκανε. Γιατί έβαλε και την Κάιζερ μέσα που είναι φίλη της. Η Κάιζερ φίλη της είναι. Ναι, εγώ μιλάω για την Μαρτίνα. Δεν μίλησε για τις άλλες δύο. Σουζάνα! Πες μου και εμένα τι ενόχλησε τη Μαρτίνα ακριβώς. Δεν με ενόχλησε τίποτα, γιατί μετέπειτα βγήκε η κυρία Χριστοπούλου και ρώτησε τους λόγους. Το κατάλαβε και ήταν full. Ήταν full κατανοητό, οπότε είμαστε οκ. Okay. Εντάξει, απλά αυτό είναι σημαντικό. Ναι, εννοείται, ρε, εννοείται. Τι λες τώρα. Πόρ, με το ζόρι. Εντάξει, από τη Σουζάννα ήταν αναμενόμενο να τα πάρει, ειδικά άμα τις πειράξεις τις φίλες της. Δεν θα γλιτώσει, θα σε βάλει μέσα σε κοντέινερ και θα σε στείλει στην Κίνα. Πολύ ζέστη. Έχει καύσαμε.